μια κουβέντα για τη φετινή κατάκτηση και τι σημαίνει αυτό για όλους τους ποδοσφαιριστές πρώτα απ' όλα. Ήταν μια δικαίωση για σας? Ήταν μια δικαίωση για μας. Ήταν μια δικαίωση που για πολλούς μπορεί να έρθει με ένα χρόνο καθυστέρηση. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Εγώ βλέπω ότι όλα γίνονται τη στιγμή που πρέπει. Είμαστε πρωταθλητές και κυπελούχοι φέτος. Είμαστε αίτητοι, καταφέραμε κάτι που είναι πολύ δύσκολο να γίνει και είμαστε όλοι πολύ περήφανοι γι' αυτό. Κουραστήκαμε πολύ, ήταν μια δύσκολη χρονιά, ναι μεν που δεν ολοκληρώθηκε, αλλά ήταν μια χρονιά με ιδιαιτερότητες και νομίζω ότι δικαιώθηκαν οι κόποι και οι προσπάθειες όλων αυτών των ετών, των ποδοσφαιριστών, της διοίκησης, όλου του team, όσων ανθρώπων κουράστηκαν για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή της ανταμοιβής για όλους μας, έστω και λίγο αργότερα από ό,τι περιμέναμε. Είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε, τη στιγμή που πρέπει. Και μια κουβέντα για τη νέα σεζόν πια, όπου η ομάδα θα πάει στη Γ Εθνική. Τι πιστεύεις ότι χρειάζεται αυτή η ομάδα και αν εσύ θα είσαι μέρος αυτής της ομάδας, αν έχετε κάνει κάποιες συζητήσεις και αν φυσικά θες πάνω απ' όλα? Νομίζω ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι απαρτίζουν αυτή την ομάδα έχουν ως προτεραιότητα τον Αστέρα Βάρης και δεν χρειάζεται να φέρω τους λόγους. Είναι μια ομάδα πρότυπο σε όλα τα επίπεδα, διοικητικά, προπονητικά, αγωνιστικά. Οπότε η προτεραιότητα όλων μας είναι να μείνουμε στην ομάδα. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο ούτε για μένα ούτε για κανέναν ποδοσφαιριστή ακόμη. Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό ο προγραμματισμός. Είμαστε μια ομάδα η οποία πάντα ξεκινάει πολύ νωρίς τον προγραμματισμό της και γι' αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα νομίζω. Μέσα στα χρόνια. Θεωρώ ότι η χρονιά θα είναι μια δύσκολη χρονιά, θα είναι μια χρονιά με ιδιαιτερότητες, αλλά η ομάδα έχει όλα τα εχέγγυα για να, όχι να απλά να έχει μια καλή πορεία, νομίζω ότι μπορεί και να πρωταγωνιστήσει. Είμαστε μια ομάδα που και όπως ήμασταν φέτος, θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να σταθούμε άξια στην Γ Εθνική και νομίζω ότι με τη διατήρηση του βασικού κορμού και όλων αυτών των στοιχείων τα οποία μας έφεραν ως εδώ και με κάποιες προσθήκες που σίγουρα θα χρειαστούμε ανεβαίνοντας κατηγορία, θα είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί την επόμενη χρονιά. Το εύχομαι και εύχομαι πραγματικά οι διακρίσεις που θα έρθουν να είναι ακόμη μεγαλύτερες από αυτές που ήρθαν τη φετινή χρονιά.